Πάω τώρα στον καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ιατρική Σχολή, τον κύριο Βανταράκη. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και εδώ στους ακροατές σας. Δεν μου λέτε, κύριε Βανταράκη, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Εσείς πρόσβαση σε πρωτογενή στοιχεία έχετε πλέον? Δεν βαρεθήκατε να με ρωτάτε, κύριε Σαχίνη, πώς να έχω πρόσβαση? Από δεν έχει. Ο ΕΟΔΗ δεν δίνει πρόσβαση. Πώς θα δίνω εγώ? Πώς, δηλαδή, αν πάρω από την περιφέρεια κάποια στοιχεία τα οποία θα δίνει ο ΕΟΔΗ λόγω των γνωστών μου στην περιφέρεια. Αλλά δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν γίνεται με τον τρόπο που φαντάζεστε. Ναι, όχι, φαντάζομαι. Αισθάνομαι και πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί είστε και καθηγητής υγιεινής. Η ναι. Λογική δεν λέει ότι σε μία μάχη που διαρκώς ανανεώνεται και με μεταλλάξεις τύπου όμικρον, θα έπρεπε όλοι οι επιστήμονες, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, να έχετε πέσει με τα μούτρα από πάνω, να ανταλλάσσετε στοιχεία, πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό και ο ένας να κόβει, ο άλλος να ράβει, ούτως ώστε να πάμε με ένα ενιαίο μέτωπο? Γιατί και ο πρόεδρος της Επιτροπής και επιστήμονας, ο κ. Τσιόδρας, είπε για ομοψυχία. Πώς είναι η ομοψυχία, για πείτε τι μου επιστημονικά. Ναι, θα έπρεπε, κύριε Ζαχίνη, θα έπρεπε να έχουμε στοιχεία προσβασιμότητα και μάλιστα να υπάρχει και μια παρότρινση να ασχοληθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ που κάνω κατά κύριο λόγο περιβαλλοντική υγιεινή, καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στον κορονοϊό, που είναι ένας αναπνευστικός ιός. Άρα, θα έπρεπε να υπάρχει παρότρινση να ασχοληθώ κατά κύριο λόγο με αυτό, με τα επιδημιολογικά στοιχεία όσον αφορά και τη σχέση με το περιβάλλον. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η παρότρινση δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κλειστή ομάδα η οποία παίρνει τα στοιχεία, δουλεύει τα στοιχεία, έχει μελέτες, κάνει μελέτες. Δεν ξέρω πόσο μελέτες γίνονται σε αυτή τη χώρα, σε τι ευρύτητα κτλ. Κατά κύριο λόγο βασιζόμαστε σε στοιχεία που είναι από το εξωτερικό. Τα οποία ακολουθούμε ουσιαστικά και διάφορα χαρακτηριστικά του εξωτερικού. Γι' αυτό και ακολουθούμε από πίσω ουσιαστικά. Πρώτα εμφανίζεται εδώ και μετά κυνηγάμε από πίσω τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα θα πιαστώ από κάτι που είναι πρωινό της επικαιρότητας για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Βλέπω οι καθηγητές έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μεν λένε με rapid εμβολιασμένοι στα ρεβεγιόν, στα κέντρα. Οι άλλοι μισοί λένε με self. Ένας τρίτος λέει δεν βλέπουμε μείωση στη μετάδοση της μετάλλαξης. Και εγώ ως τέταρτος σας ρωτώ, κύριε Βανταράκη, πώς ακριβώς αξιολογούν τη μετάλλαξη αυτή όταν δεν υπάρχει επαρκές υλικό για να γίνει γονιδιωματική αλληλούχηση είτε στα self είτε στα rapid? Πώς ακριβώς? 0,04% είδα στο Ινστιτούτο ήταν η τελευταία καταγραφή σε ποσόστοση. Όπως καταλαβαίνετε, όπως και στη Δέλτα, η γενετική χαρτογράφηση άργησε. Το ίδιο θα γίνει και στην Όμικρον. Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που αναφέρονται στο εξωτερικό είναι κατά κύριο λόγο τα περισσότερα τουλάχιστον αναφέρουν σε υπερμεταδοτικότητα, δηλαδή σε υψηλή μετάδοση σε σχέση και με τη Δέλτα, αλλά με υπιότερα συμπτώματα. Ο φόβος του αν θα γίνει σημαντικότερα τα συμπτώματα ή όχι παραμένει ένας φόβος όπως σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι επειδή καήκανε με τη Δέλτα, με την έννοια ότι βρέθηκε το κράτος για άλλη μια φορά προετοίμαστο και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και είχε το μεγαλύτερο υψηλότερο ποσοστό θανάτων σε σχέση με άλλες χώρες στην αντίστοιχη περίοδο, ουσιαστικά φυσάνε και το γιαούρτι που λέει. Ακόμα το Ιόμικρο δεν υπάρχουν τα στοιχεία που κατά τη γνώμη μου επιβάλλουν αυτά που αναφέρονται για rapid, για εμβολιασμένους κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι, δεν θα πω ότι είναι πρόωρο. Ή αν, να το πω αλλιώς, αν υπάρχουν στοιχεία, θα πρέπει να βγουν δημόσια τα στοιχεία αυτά. Γιατί η δημόσια υγεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Κανένας δεν ακολουθεί τίποτα. Έξω μάσκες κτλ. Ακόμα και τον εμβολιασμό που τίθεται η τρίτη δόση. Υπάρχει η τρίτη δόση, αλλά υπάρχει μια κάμψη. Μια κάμψη η οποία έχει χαρακτηριστικά, να το πω, κούρασης για άλλη μια φορά. Όταν λοιπόν πας και ακυρώνεις ουσιαστικά τον εμβολιασμό μέσω του λέγοντας ότι και οι εμβολιασμένοι θα κάνουν rapid ή οτιδήποτε κτλ., πρέπει να βγεις με πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις χρειαζόμαστε και τα rapid test και για τους εμβολιασμένους και για αυτούς που έχουν τρίτη δόση κτλ. Άρα λοιπόν, όταν δεν τους πειθείς και βγαίνεις με δηλώσεις τηλεπαράθυρα κτλ., καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει καλή αντίδραση, να το πω έτσι. Με φοβίζει η αντίδραση του κόσμου στα θέματα δημόσιας υγείας. Και ειδικά αν μετά τις γιορτές υπάρχει μια, πώς να το πω, αυξημένη είσοδο της όμικρον στην Ελλάδα, με φοβίζει λίγο η αντίδραση του κόσμου, η οποία θα έχει κουραστεί πια από όλα αυτά τα γενικόλογα πράγματα, τα οποία χωρίς να υπάρχουν μελέτες και χωρίς να τις βγάζεις τουλάχιστον δημόσιες μελέτες, να λες ότι ξέρεις κινδυνεύεται από την όμικρον. Ξέρετε κάτι, κύριε Βανταράκη, και έχει σημασία γιατί συζητάμε μαζί 2 χρόνια. Πείτε μου ειλικρινά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχει σηκωθεί τώρα μια μεγάλη συζήτηση και καλώς ως ένα σημείο για αυτή την περίφημη μελέτη του Μαΐου των κυρίων Τσιόδρα και Λίτρα. Την ίδια στιγμή, που βεβαίως είναι σοβαρό θέμα η θάνατη και εκτός με, την ίδια στιγμή οι ίδιοι άνθρωποι και οι ίδιοι επιστήμονες, αν θέλετε,
δεν μας λένε από το Μάιο μέχρι το Δεκέμβριο, να το πω κριτικά, οι ντάκαμαν, δηλαδή βλέπαν τους νεκρούς απλά και είχαν στείλει μια μελέτη του Μαΐου, τι κάνανε για τη διασπορά και τις αλυσίδες μετάδοσης, ή μήπως το πήραν χαμπάρι μετά το τουριστικό ρεύμα το Σεπτέμβριο. Με βάζετε σε ένα θέμα το οποίο έχω πάρει θέση την πρώτη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ αντίθετος με τον τρόπο που χειρίστηκε ο κ. Λίτρος. Είδατε, θυμάστε, έχουμε βρεθεί και σε μια εκπομπή σας τηλεοπτική με τον κ. Βεβαίως. Τότε που έλεγε ότι τα δεδομένα του ΕΟΔΗ είναι προβληματικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και θυμάστε την αντίδρασή μου ότι εφόσον είναι προβληματικά, σηκώνεσαι και λες, κύριε δημόσια, είναι προβληματικά τα δεδομένα σας. Το είπα, το έλεγα και πριν 1,5 χρόνο. Λέω λοιπόν και τώρα. Μία μελέτη, επειδή κάνω και εγώ μελέτες, έχω βγάλει 20 μελέτες για τον κορονοϊό, γενικώς αυτή τη χρονιά. Εάν μία από αυτές τις 20 μελέτες, λέω, παράδειγμα, είχε σημαντικά δεδομένα και αδιάψευστα δεδομένα, και μάλιστα και έχει και στους συγγραφείς τον κύριο Τσιόδρα, και δεν θα περίμενα να δημοσιευτεί. Το Μάιο θα τα έβγαζα δημόσια. Αν φαντάζομαι, εννοείται στους υπουργούς, παραυπουργούς κτλ. Αλλά αν όχι το Μάιο, τον Ιούνιο, επειδή μιλάμε για πιθανούς θανάτους, θα τα έβγαζα δημόσια. Αυτό το επιβάλλει, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, η επιστημονική ηθική. Δηλαδή, θα το έστανα στα κανάλια, σε όση δημοσιότητα έχω, και μάλιστα κάποιοι από τις συγγραφείς έχουν προσβασιμότητα, οπότε δεν είναι κάποιος που δεν έχει προσβασιμότητα. Άρα λοιπόν, θα έλεγα, κύριοι, έχω αυτή τη μελέτη, βγάζω κατά τη γνώμη μου με τα επιδημιολογικά στοιχεία αυτά, πάρτε μέτρα τώρα που πέφτουν τα νούμερα. Δηλαδή, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, θυμάστε, είχαμε χαμηλότερα νούμερα. Για να μην έχω νεκρούς στη συνέχεια. Ακριβώς. Εκεί θα είσαι, ξεκάθαρος, είσαι επιστήμονας, δεν είσαι πολιτικός. Δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κάθε πολιτικός πάνω σε αυτό. Αυτή η βαβούρα που έγινε τώρα έπρεπε να γίνει τότε. Πριν, όταν έχεις τα στοιχεία. Όχι να περιμένεις να δημοσιευτεί το άρθρο μετά από 6 μήνες, γιατί ξέρουμε ότι 6 μήνες είναι η δημοσίευση. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εσύ δεν είσαι απλά επιστήμονας. Είσαι ακριβώς πρόεδρος της Επιτροπής. Άρα το μείζον είναι να προλάβεις νεκρούς. Όχι πότε ακριβώς θα πάρεις το OK να δημοσιευτεί η μελέτη. Ακριβώς. Και αν έχεις αδυναμία να το κάνεις μέσω της προσβασιμότητάς σου, οφείλεις να το κάνεις δημόσια. Να ξεκαθαρίσεις θέση σου. Κατά τη γνώμη μου. Εγώ σας το λέω ότι, και δεν το λέω απ' έξω, όποτε έχω βρεθεί σε τέτοια πράγματα, γι' αυτό και έχω βρεθεί γρήγορα απ' έξω, γιατί δημόσια θα πω κατευθείαν. Είχα μια μελέτη για ένα βιολογικό χαρασμό και τα αέρια γύρω από το βιολογικό χαρασμό, το έβγαλα σε εφημερίδες, στο Δήμο, οπουδήποτε χρειάστηκε πριν κάποια χρόνια. Γιατί να λέω τουλάχιστον ότι ηθικά εγώ μέσα μου είμαι OK. Εγώ το είπα, να το πω έτσι. Και να κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι λοιπόν, μου επιτρέπετε να πω, είμαι απόλυτα αντίθετος στον τρόπο που χειριστήκαν την πολύ σωστή επιδημιολογική μελέτη, όπως και είμαι και απόλυτα αντίθετος στον τρόπο που χειρίστηκαν μετά τα μέλη της Επιτροπής, προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν τη μελέτη οι επιδημιολόγοι. Είναι αστείο αυτό το πράγμα πια. Δεν γίνεται πια να μπαίνουμε σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακόμα και κάποιες ατέλειες να έχει μια μελέτη, όταν μιλάμε για θανάτους επιβεβαιωμένους πια. Άρα δεν είναι κάτι βέβαια καινούριο όπως καταλαβαίνετε, αλλά επιβεβαιωμένους, οφείλει λοιπόν να είμαστε λίγο, να σκύψουμε το κεφάλι εκείνη τη στιγμή, να το πω έτσι. Αυτό είναι το μόνο. Άρα κύριε Βανταράκη, εδώ έσμιξε το πολιτικό ολίσθημα με το επιστημονικό, γιατί υπάρχει και το πολιτικό, έτσι. Από το Μάιο έχεις μία μελέτη, τώρα εντάξει παίζουμε με την κολοκυθιά ποιος πήρε τη μελέτη, μην τρελαθούμε τώρα, όλοι έχουμε καταλάβει, αλλά από την άλλη έχεις και το επιστημονικό ολίσθημα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά όταν ο κόσμος προβλέπει σε σένα και περιμένει από σένα να είσαι απόλυτα και σε έχει στηρίξει με διάφορους τρόπους, σαν επιστήμονα κτλ. Και την επιστήμη γενικώς, νομίζω ότι δεν πρέπει να τον απογοητεύεις έτσι. Ότι ξέρεις, μάλλον το σκέφτηκα, το είπα κτλ. Και δεν αναφέρομαι, αν θέλετε, νομίζω ότι δημόσια πρέπει να έχουν βγει αυτά. Τέλος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Και βέβαια, οι λόγοι των πολιτικών σε υγειονομικά ζητήματα δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Δεν υπάρχει πολιτική στη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει πολιτική σε μια πανδημία. Υπάρχει υγειονομικό ζήτημα. Μόνο υγειονομικό ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να γραφιόμαστε. Το κάνουμε για να καλύψουμε τις ατέλειές μας. Δεν μου λέτε, κύριε Βανταράκη, επειδή είναι προφανές ότι 2 χρόνια προσπαθείτε στο μέτρο των δικών σας δυνάμεων, εσείς και άλλοι επιστήμονες, να πείτε μερικά πράγματα για το πώς μπορεί να αλλάξει η φορά των πραγμάτων με όρους πραγματικά δημόσιας υγείας και όχι με αστυνομικά μέτρα. Σας ρωτώ. Εδώ που βρισκόμαστε πια με την όμικρον επιθήρες, χωρίς να ξέρουμε με στοιχεία, αλλά εικάζοντας εξαιτίας της μεταδοτικότητάς της, τι μπορεί να γίνει? Προσέξτε τι ρωτώ, ακόμη και σήμερα, το ίδιο ερώτημα 2 χρόνια. Τι μπορεί να γίνει επιτέλους? Διότι εδώ αυτό που διαπιστώνουμε είναι οι εμβολιασμένοι ενδεχομένως θα πάνε και για 4η δόση. Οι ανεμβολίαστοι στο ρυθμό τους.
τα μέτρα δημόσιας υγείας ανύπαρκτα και ο καθής και απάνω του. Έχετε δίκιο, κύριε Σαχίνη, αλλά μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα συνέχεια εδώ και 2 χρόνια, πάντα κυνηγώντας από πίσω τα δεδομένα. Η δημόσια υγεία είναι κατά κύριο λόγο πρόληψη, δηλαδή κατά κύριο λόγο προετοιμασία. Όταν είσαι στην ώρα που είσαι στο πίκ σου, σαφέστατα πολλά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να ανταπαντήσουμε με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Βαρέθηκα να ακούω κλινικές προσεγγίσεις. Οι κλινικές προσεγγίσεις είναι για τους ασθενείς που είναι στην κλινική. Mm-hmm. Εγώ αναφέρομαι σε προσεγγίσεις στην κοινότητα. Βαρέθηκα να ακούω λοιμοξιολόγους που δεν έχουν καμία σχέση με το πεδίο. Δεν έχουν καμία σχέση γιατί δεν έχουν εμπειρία. Όχι γιατί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί επιστήμονες. Δεν έχουν εμπειρία του πεδίου. Πώς θα μιλήσει το πεδίο. Τα προληπτικά μέτρα που θα παραστούν στην κοινότητα έπρεπε να είναι συστηματικά και ακόμα πιο επίμονα από ότι ο εμβολιασμός. Δηλαδή η καμπάνια που γίνεται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη για τον εμβολιασμό, σαφέστατα θα γινόταν, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια καμπάνια, όπως σας έχω πει, σε επίπεδο αποκέντρωσης. Δηλαδή σε κάθε περιφέρεια. Για άλλη μια φορά οι περιφερειάρχες είναι ανύπαρκτοι. Δεν τους έχουν δώσει το ρόλο που έπρεπε να έχουν οι περιφέρειες για να μπορούμε να κυνηγήσουμε, πώς να το πω, σπίτι-σπίτι αν γίνεται ή αν θέλετε κατάστημα-κατάστημα την εφαρμογή των μέτρων της μάσκας. Η μάσκα είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα στους κλειστούς χώρους. Το λέει συνέχεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το έκανε η Πορτογαλία, η οποία αύξησε τον εμβολιασμό της. Και ταυτόχρονα όμως ο άνθρωπος, ο αντίστοιχος Τσιόδρας, βγήκε σε περιφέρεια-περιφέρεια και πήγε. Και όχι έκανε ομιλίες. Βγήκε στον δρόμο. Καταλάβατε τι λέω. Η δημόσια υγεία στον δρόμο. Αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό και νομίζουμε ότι είναι από το γραφείο μας, κανένα πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Βανταράκη, γιατί εσείς καλά το αναπτύσσετε, αλλά εδώ υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Σωστά λέτε. Η πανδημία πρωτίστως είναι στην κοινότητα. Δεν είναι στα νοσοκομεία. Οι ίδιοι που βγαίνουν λένε, μα άμα είχαμε αυξήσει το ποσοστό των εμβολιασμών, δεν θα είχαμε την πίεση στα νοσοκομεία. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Θα έπρεπε να τα κάνεις όλα για να μην καταλήξεις στα νοσοκομεία. Η πανδημία και τα μέτρα δημόσιας υγείας πρωτίστως είναι στην κοινότητα για να μην φτάσει στα νοσοκομεία. Το βλέπετε να συμβαίνει. Συν το γεγονός, να προσθέσω λίγο, πήγα να ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω που με ρωτάτε, να προσθέσω το εξής. Παράλληλα με το κυνήγι, αν θέλετε, των πολιτικών μέτρων, θα έπρεπε η επιδημιολογική επιτήρηση να έχει κανόνες αποκέντρωσης, ταχύτητας και αποκέντρωση, και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Και δεύτερον, η πρωτοβάθμια να αρχίζει να στείνεται. Δεν λέω να επιτύχει από το 0 να πάει στο 10, αλλά να αρχίζει να στείνεται. Οι αδυναμίες ενός συστήματος το οποίο δεν έχει καθόλου πρωτοβάθμια, καθόλου επιδημιολογική επιτήρηση, καθόλου καταγραφή και είναι ένα νοσοκομιακό κεντρικό σύστημα, φαίνονται δεκαπλάσια σε μια πανδημία η οποία κινείται με κανόνες περιβάλλοντος, δηλαδή με κανόνες αερογενούς μετάδοσης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό και δεν θα το πετύχεις ποτέ. Και εμβολιασμός πλήρως να έχει, ουσιαστικά η μετάδοση συνεχίζει και κινείται. Τι δεν κινείται εκείνη τη στιγμή, πέφτουν τα συμπτώματα. Σαφώς λύνει τα ζητήματά σου στο σύστημα υγείας, γιατί μειώνεται η σοβαρότητα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά τελικά η κοινότητα έχει ακόμα την πανδημία. Σωστό. Με μικρότερα νούμερα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο εμβολιασμός είναι ένα σημαντικότατο μέτρο, το οποίο θέλει χρόνο για να δημιουργήσει αυτά που περιμένουμε. Σήμερα βγήκανε και είπανε, βλέπω σε διάφορα site, ότι δεν καταφέραμε την ανοσία δεν έχουμε. Πώς θα την καταφέρεις, είναι δυνατό κάνεις την ίδια μέρα εμβολιασμό σε όλη την Ελλάδα, γίνεται, για να αρχίσει να μιλάμε για ανοσία? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν όποιος το έλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή κορόιδευε. Συνειδητά. Ναι, γιατί ήξερε τη συνέχεια. Ήξερε ότι σε άλλη κατηγορία εμβολιαστήκατε εσείς, σε άλλη άλλο, σε άλλη άλλο, σε άλλη άλλο. Και έλεγε συνειδητά αυτά που έλεγε. Πείτε μου, σας παρακαλώ λοιπόν. Διότι και σήμερα βλέπω, βγαίνει τώρα πριν από λίγο επιστήμονας του είδους και λέει, α, τα rapid μάλλον δεν πιάνουν την όμικρον. Και επειδή αυτό το έχουμε συζητήσει 1,5 χρόνο πίσω, γιατί δεν ανοίγει σε όλα τα εργαστήρια, εσείς μας το έχετε πει. Και περιφερειακά, να πάμε σε PCR, δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί? Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια σε όλη την πανεπιστήμια, κατά κύριο λόγο, που ευτυχώς είναι διασπαρμένα. Κύριε Βανταράκη, το πιο πυκνό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Το πιο πυκνό δίκτυο τέτοιων εργαστήριων, δημόσιων και ιδιωτικών, θα πω εγώ, το διαθέτει η χώρα. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, η δική μας. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Συμφωνώ μαζί σας και το έχουμε πει, θυμάστε με, για ένα έργο το οποίο θα ήταν έργο ανάπτυξης για μεταεργαστήρια σε όλα τα πανεπιστήμια που δηλώσαν τη συμμετοχή κτλ. Ακόμα την περιμένουμε την ανάπτυξη. Κρατηθήκανε σε ένα κλειστό χώρο ουσιαστικά. Με παράδειγμα, χάρη σε εμάς στην Πάτρα έχουμε ένα. Ένα. Όλη η Πάτρα έχει ένα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ενώ πανεπιστημιακό έτσι εργαστήριο που υπήρχαν τουλάχιστον 5-6 θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή την κατάσταση. Το ένα να ασχολείται με την αλληλούχηση, δηλαδή η χαρτογράφηση, το άλλο να κάνει τα κρούσματα, να γίνονται με μεγαλύτερους ρυθμούς κτλ. Τέλος πάντων, το διατάφτα όμως είναι, κύριε Σαχίνη,
Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολη κατάσταση, το ξέρετε, το λέμε, έχουμε γίνει τόσο γραφικοί που το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Όσο δύο χρόνια λέμε, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή, τι θα μπορούσε να γίνει. Πρώτον, ο κόσμος να σηκώσει λίγο ψηλά τα μανίκια, με την έννοια να προσέξει λίγο τους κλειστούς χώρους. Ο εμβολιασμός έτσι και δεν είναι δεδομένος. Στη φάση που είσαι, δεν έχεις άλλα περιθώρια. Να χρησιμοποιήσει τις μάσκες όσο γίνεται περισσότερο. Και να πω ότι να κάνει λίγη υπομονή, γιατί τα στελέχη έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά θα πέφτουν. Αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη γνώμη μου, η Όμικρον, με τα περισσότερα τουλάχιστον δεδομένα, δεν θα έχει τη σοβαρότητα που είχε η Δέλτα. Βέβαια, και λιγότερη σοβαρότητα να έχει. Μια χώρα η οποία έχει κατεστραμμένο εσύ αυτή τη στιγμή και με κουρασμένο, αν θέλετε, το εσύ της, ό,τι και να είναι, θα φαίνεται μέγιστο να πει. Έχει ένα μειονέκτημα όμως η Όμικρον. Είναι, ναι, όπως είπατε, φαίνεται να είμαι σωστός κι εγώ, λιγότερο βλαπτική, να το πω έτσι για να καταλαβαίνομαστε, περισσότερο μεταδοτική όμως, άρα αυξάνει, ναι, τη δεξαμενή αυτών που πλήττει. Άρα ενδεχομένως να ανεβάσει αυτούς που καταλήγουν. Γι' αυτό θα έχουμε lockdown μετά τις γιορτές. Κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε lockdown μετά τις γιορτές. Για να προλάβουμε, να το πω έτσι. Τώρα, αν είναι lockdown με αυτόν τον τρόπο που δεν θέλουμε να το πούμε lockdown, αλλά λέμε rapid test όλους ή οτιδήποτε. Με αυτό που λέτε, εγώ να σας πω που είμαι τριπλά εμβολιασμένο αυτή τη στιγμή, rapid test δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποια είναι το νόημά του αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε... για τριπλά εμβολιασμένο αυτή τη στιγμή. Δεν μου λέτε, κύριε Βανταράκη, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ να σας θυμίσω κάτι όμως, για να δούμε αν το καταλαβαίνετε. Η εμβληματική δράση που θα είχαμε τα PCR, τα μοριακά και για τη γονιδιωματική αλληλούχηση, δεν πληρώθηκε από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, ευρώ, με στόχο να δικτυώσει όλα τα ερευνητικά στη μάχη αυτή, και κάποιοι καθηγητάδες έχουν χαθεί κιόλας, έχουν εξαφανιστεί από τότε. Τι έγινε με αυτό? 4 εκατομμύρια είναι. Τι έγινε? Ξέρετε. Γιατί είχα κάνει και αίτηση σε αυτό. Όχι εγώ, και ένα σωρό άλλα εργαστήρια και ένα εργαστήριο βιοχημίας εδώ στην Πάτρα. Ρε, πώς τα ξεχνάμε όλα. Με πληγώνεται όμως, γιατί ακόμα περιμένω απάντηση του email μου. Λοιπόν, οπότε ακόμα και την άρνηση. Δηλαδή, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε σε αυτά τα εργαστήρια. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμο όμως, ξέρετε, και σε εκείνη δεν τον νοιάζει αυτή. Και επειδή ασχολούμαι με τη δημόσια υγεία και όχι με την εργαστηριακή δημόσια υγεία, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, τίποτα παραπάνω. Πραγματικά θα ήθελα να χαμηλώσουν τους τόνους και τα κανάλια κτλ. Να εμβολιαστεί ο κόσμος και να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Να σας πω κάτι το οποίο όμως με ξένησε. Ναι. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Προχτές δόθηκε οδηγία στα νοσοκομεία ότι αρεται η απαγόρευση αδειών. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό ή όχι. Και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Οι άνθρωποι βέβαια είναι εξουθενωμένοι. Προφανώς. Δεν το λέτε με αυτή την έννοια. Δεν το λέτε. Ναι. Λέτε όμως, αν είναι τόσο σφινοκοψιά η κατάσταση, τώρα το κάνεις. Ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς γίνεται από τη μια να αυξάνουμε, να πιέζουμε όλο τον κόσμο να κάνει εμβόλια και εννοείται μετά να κάνει rapid test για να βγαίνει έξω, και ταυτόχρονα το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά καταλαβαίνω ότι είναι κουρασμένο, θα πρέπει να γίνει νωρίτερα αυτό, να λες ότι μπορεί να παίρνει άδειες. Πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Η δική μου λογική μέχρι εκεί φτάνει. Δεν ξέρω, ψάξτε το αυτό που σας είπα, αν υπάρχει πραγματικά. Και έχουν δίκιο οι νοσηλευτικοί, βέβαια, έτσι. Έχουν διαλυθεί άνθρωποι. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή τους δίνεις αέροντι κανονικές η απαγόρευση. Ρωτάει ο φίλος ο Κυριάκος, κύριε Βανταράκη, λέει, με όρους δημόσιας υγείας στην κοινότητα, ποιος θα ήταν ο χαρακτηρισμός ότι αυτό είναι ένα σωστό ή στρατηγικό, όπως μας λέει πολλές φορές ο κύριος Σαχίνης, testing στην κοινότητα? Ποιο είναι το σωστό? Πρώτον, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να γίνεται ανασολογική διερεύνηση. Δηλαδή, να ξέρουμε τι αντισώματα έχει ο πληθυσμός. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι βασικό αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη διασπορά, αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να συζητάμε αν έχει COVID ο ένας ή όχι, αλλά να γίνει γενετική χαρτογράφηση. Δηλαδή, να διερευνήσουμε την παρουσία της Όμικρον και της Δέλτα, βέβαια, σαφώς, η οποία έχει επικρατήσει, αλλά και της Όμικρον στην χώρα μας. Αυτό χρειάζεται γενετικό sequencing. Αυτό χρειάζεται μια γενετική επιδημιολογική μελέτη σε κάθε περιοχή, κατά τη γνώμη μου, για να δεις πού περίπου βρίσκεις αυτή τη στιγμή στην Όμικρον. Αυτό θα μπορούσε, να σας το πω και με όρους τεχνικούς, θα μπορούσε σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες το πολύ να γίνει. Δηλαδή, έχεις διάφορα εργαστήρια που μπορούν να κάνουν, να μαζευτεί ένα ορθό επιδημιολογικό δείγμα και στη συνέχεια να δεις πού βρίσκεις στην Όμικρον και όχι να βασίζεσαι ουσιαστικά στη στοιχεία
άλλων χωρών. Αυτό είναι κάτι γνώμη που θα μπορούσε να γίνει και αν θες να επενδύσεις, θα μπορούσε να επενδύσεις κάτι τέτοιο. Mm. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης, μήπως κάνετε ρε παιδιά εσείς τώρα πανάκια τα PCR, ενώ έχει ανοίξει μια κουβέντα για τους κύκλους. Όχι Κούλη, δεν τα κάνουμε πανάκια, αλλά είναι η μόνη μέθοδος που έχει υλικό για να μπορέσει να κάνεις γονιδηματική αλληλούχηση. Δεν μπορεί να το κάνεις με το self, αυτό λέμε. Έτσι δεν είναι. Να πω κύριε Σαχίνη, πανάκιες στην πανδημία δεν υπάρχουν. Η πανδημία είναι πολλά μέτρα μαζί. Δηλαδή, το να λέω πανάκια το εμβόλιο, βλέπει την αποτυχία του. Το να βλέπω πανάκια το τάδε τεστ ή την επιδημιολογική επιτήρηση, βλέπει την αποτυχία τη. Πανάκιες δεν υπάρχουν στις πανδημίες. Η πανδημία είναι ένα πολύ παραμετρικό ζήτημα, ειδικά όταν είναι αερογενής όπως συγκεκριμένη. Και πρέπει να το αντιμετωπίζεις πολυπαραγωγικά, να το πω έτσι. Δηλαδή και με δράση στην κοινότητα, σαφώς και με δράση στα νοσοκομεία και με δράση εργαστηριακές. Δηλαδή με όλα. Αν θέλει να είσαι σοβαρός. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανεπαρκή. Δηλαδή, μόνο να βγάλεις τα εμβόλια ψηλά, ωραία, το κατάφερες και τι έγινε. Για πες μας τώρα, τι έχεις καταφέρει. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή να βάλεις μπροστά πάνω τη μάσκα μόνο χωρίς το εμβόλιο. Όχι. Να βάλεις μόνο την επιδημιολογική διερεύνηση. Όχι. Δεν φτάνει. Δεν φτάνουν. Όποιος λέει ότι φτάνουν αυτά, δεν ξέρει από πανδημίες. Ή από επιδημίες, να το πω έτσι. Ρωτάει ο Νίκος από το Λονδίνο που είναι στην Αθήνα για γιορτές. Καλές γιορτές, Νίκο. Ξέρουμε, λέει, το ποσοστό της αλληλούχησης. Νίκο μου, δεν έχει φύγει πάνω από το 0,6%. Έχει πάει μια φορά 1,2%. Όταν στις άλλες χώρες είναι η χαμηλότερη είναι 8. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αλλά εμείς, όπως λέει ο κ. Βανταράκης, στην Όμικρον από έξω λέμε ότι είναι και εδώ. Αυτό. Που μπορεί να είναι πολύ παραπάνω. Δεν μπορεί να είναι 26. Αλλά δεν έχουμε εικόνα. Αυτό και το θέμα δεν είναι να έχουμε εικόνα στα ποσοστά, κύριε Βανταράκη, με διορθώνετε, αλλά να έχουμε στόχευση που κινείται η Όμικρον. Σωστά το λέω? Ναι, ναι, σωστά και σε σταθμισμένο επιδημιολογικό δείγμα διαφορετικών ηλικιών, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν να ξέρουμε πού κινείται η Όμικρον, με ποιες ταχύτητες κτλ. Και τα επιδημιολογικά της χαρακτηριστικά λοιπόν σταθμισμένα. Όχι έτσι χήμα, πάω και παίρνω δείγμα, να το πω έτσι κτλ. Ή όποιος κάνει μια PCR να βρεθεί θετικός, τον τσεκάρουμε για την Όμικρον. Δεν μας φτάνει αυτό αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δούμε επιδημιολογικά πώς κινείται η Όμικρον στη χώρα μας, που το κάνουν βέβαια περισσότερες χώρες έτσι. Μάλιστα. Η φίλη μου η Βάσο, και με αυτή θα κλείσουμε σήμερα, κύριε Βανταράκη, λέει: κύριε Βανταράκη, με δεδομένο ότι είτε είμαι εμβολιασμένος είτε ανεμβολίαστος, έτσι και φτάσω στο νοσοκομείο και είμαι στον προθάλαμο της ΜΕΘ, δεν είναι σίγουρος κανένας πλέον. Τι θα έπρεπε στην πραγματικότητα να γίνει στην κοινότητα για να μην φτάνουμε στα νοσοκομεία από εδώ και κάτω? Επιμένουν, βλέπετε, επιμένει ο κόσμος. Ναι, χαίρομαι. Γιατί θα σας πω δύο πράγματα τα οποία τα έχω πει. Εντάξει, κάποιες ειρωνεύτηκε, αλλά θα το πω ξανά για άλλη μια φορά. Λοιπόν, προχθές είχαμε τον κύριο Ζαούτη στην Πάτρα. Είχαμε μια ημερίδα της Δημόσιας Υγείας στο Μεταπτυχιακό την προηγούμενη Δευτέρα και το είχαμε καλεσμένο. Και ένα από τα ζητήματα που τον ενδιαφέρει ήταν η νοσοκομιακή λοιμόξη, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το ρώτησα βέβαια, μπορεί να μου εξηγήσετε πώς θα κάνετε την καταγραφή των νοσοκομιακών λοιμόξεων πρακτικά, όχι θεωρητικά. Θεωρητικά στην Αμερική το ξέρω τι γίνεται. Στην Ελλάδα λέω πώς θα γίνει. Μου λέει με κίντρα και αντικίντρα στα νοσοκομεία. Okay, λέω, άμα το πετύχετε, χαίρομαι. Οι νοσοκομιακές λοιμόξεις για μένα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο πραγματικά δημιουργεί σοβαρότητα τα ζητήματα στους ασθενείς με COVID. Το κλείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν δεν μπορεί να λυθεί τόσο γρήγορα. Άρα λοιπόν, πάμε να βγούμε από το νοσοκομείο. Εκτός νοσοκομείου. Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να είναι στην πρωτοβάθμια και στο οποίο θα ήταν πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, με τις ωραίες πλατφόρμες που έχουμε, πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Λίγο κοστοβόρο, αλλά πάρα πολύ εύκολο. Είναι να συνδέσει κάθε νέο κρούσμα με ένα γιατρό ιδιώτη. Δηλαδή, με μια ωραία πλατφόρμα, κάθε κρούσμα που καταγράφεται στην ΕΟΔΗ, να υπάρχουν οι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι να το αναλαμβάνουν. Θα είχε δύο αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ο άνθρωπο να τον παρακολουθεί ένα γιατρό, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο θεράπων γιατρών του. Ένα γιατρό που θα είχε ήδη εκπαιδευτεί με μια short εκπαίδευση στο ζήτημα τη αντιμετώπιση του COVID. Και θα του έλεγε τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε ένα στάδιο, να το πω έτσι. Έτσι ώστε να αποφύγουμε οι άνθρωποι που δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο, να πάνε στο νοσοκομείο. Με αυτό πετυχαίνει και ένα άλλο ζήτημα στη δημόσια υγεία, που για μένα είναι πάρα πολύ πολύ πιο σημαντικό. Ποιο? Ότι ο πολίτης αισθάνεται το κράτος δίπλα του στη δημόσια υγεία. Άρα, πολύ πιο εύκολα θα δεχτεί ό,τι μέτρο και να του πεις. Θα δεχτεί τον εμβολιασμό, θα δεχτεί τη χρήση μάσκας, θα δεχτεί την αποστασιοποίηση, θα δεχτεί πιο εύκολα πράγματα, γιατί έχει έναν το γιατρό δίπλα του εκείνη τη στιγμή. Αυτό το χρειάζεται η χώρα που δεν έχει πρωτοβάθμιο. Δηλαδή, ουσιαστικά θα στήσεις ένα δίκτυο με τις ωραίες πλατφόρμες που έχουμε, όπως κάναμε με το δίκτυο των δειγμάτων, το ΕΟΔΗ, ένα δίκτυο, αν θέλετε, πρωτοβάθμιας ιατρικής. Με όσους είναι διαθέσιμοι. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τον πολίτη. Άρα λοιπόν θα τον απομάκρυνε από το νοσοκομείο. Επιπλέον, το να μειώνει αυτή τη στιγμή την παρουσία των νοσηλευτών στα κέντρα υγείας είναι λάθος και να το μαζεύει στο νοσοκομείο επειδή χρειάζεσαι.
Γιατί ουσιαστικά κάνει κεντρικό το ζήτημα. Το φέρνει όλο στα νοσοκομεία. Αυτά σαν πρώτες, έτσι σαν αδρές δράσεις. Απόστολος Βανταράκης, προσοχή λοιπόν λέει, αποφύγετε τους συχνοτισμούς, κάντε χρήση της μάσκας, κρατήστε τις αποστάσεις, την υγιεινή και αναμένετε να δούμε εάν το κράτος θα αποφασίσει να πάρει ουσιαστικά μέτρα δημοσίας υγείας. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλές γιορτές κύριε Βανταράκη. Καλές γιορτές σας και στους ακροατές. Να είστε όλοι καλά. Και εσείς να είστε καλά.